Είμαστε με τον υποψήφιο Δήμαρχο Μυτιλήνης, Παναγιώτη Χριστόφα. Κύριε Χριστόφα, λίγες μέρες πριν την κάλπη και έχοντας περιοδεύσει σχεδόν σε όλο το Δήμο, θέλω να μας πείτε ποια είναι η εικόνα που έχετε σχηματίσει και ποια είναι τα συναισθήματα που εισπράτεται από τον κόσμο. Πράγματι, ολοκληρώνουμε αυτές τις μέρες την περιοδία μας σε όλα τα χωριά του Δήμου μας, σε κάθε συνοικία της πόλης, κάθε γειτονιά. Γνωρίζετε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που τα επισκεφτόμαστε. Αυτή η προσπάθεια έχει ξεκινήσει σχεδόν 1,5 χρόνο πριν. Τις περισσότερες περιοχές τις έχω επισκεφτεί 4 και 5 φορές. Τα μηνύματα είναι πολύ θετικά. Ευχαριστώ τον κόσμο που αγκαλιάζει αυτή την προσπάθεια. Είχαμε βγάλει το πρόγραμμά μας για διαβούλευση σχεδόν 1 χρόνο πριν. Κάναμε συναντήσεις τοπικές, επιτόπου, με την κοινωνία των πολιτών, σε μαζικούς χώρους. Από τις θέσεις των ανθρώπων αυτών της τοπικής κοινωνίας προέκυψε το τελικό μας πρόγραμμα. Με αυτό το πρόγραμμα διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών στις 8 Οκτωβρίου. Σε περίπτωση που οι δημότες Μυτιλήνης επιλέξουν εσάς για δήμαρχο, ποιες θα είναι οι άμεσες παρεμβάσεις σας? Από την πρώτη μέρα θα δώσουμε βαρύτητα στην καθημερινότητα. Καθαριότητα, χώρους πρασίνου, φωτισμούς στην πόλη, στις γειτονιές, στα χωριά μας. Από εκεί και πέρα έχουμε καταθέσει το πρόγραμμά μας και πιστεύω πάρα πολύ ότι πρέπει να δώσουμε χώρο στους πεζούς, στους ποδηλάτες, στα άτομα με αναπηρία. Θα δρομολογήσουμε πεζοδρομήσεις, θα κάνουμε μια νέα κυκλοφοριακή μελέτη ανανεώνοντας την παλιά που υπάρχει, γιατί τα δεδομένα στην πόλη έχουν αλλάξει. Παράλληλα όμως θα δούμε και χώρους στάθμευσης, ώστε να μπορεί κάποιος να κατέβει μέχρι το πάρκινγκ με το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να επιλέξει είτε τα πόδια είτε το ποδήλατο να πάει εκεί που επιθυμεί. Η πεζοδρόμηση της Ερμού νομίζω ότι είναι αυτονόητο ότι δεν μπορεί να υπάρχει αγορά κεντρική της πόλης χωρίς να είναι πεζοδρομημένη και σε αυτό θα συνοηθούμε και με τον Εμπορικό Σύλλογο και με τους μεταφορείς αλλά και με τους κατοίκους που μένουν πάνω από την Ερμού, να δούμε πώς θα έχουν πρόσβαση εκεί. Το κολυμβητήριο στα Θέρμα, ένα μεγάλο στοίχημα για μας, να επαναδημοπρατηθεί άμεσα, να ολοκληρωθεί, θα το παρακολουθούμε συντονισμένα, να παραδοθεί προς χρήση στη νεολαία μας, άρτιο και λειτουργικό, το συντομότερο δυνατό. Θα δώσουμε βαρύτητα και στις σχολικές υποδομές, θα συνεχίσουμε το πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης που ξεκίνησαν οι προηγούμενες δημοτικές αρχές, νέες ενεργειακές αναβαθμίσεις στα σχολεία που δεν έγιναν, νέα νηπιαγωγεία και να προσπαθήσουμε να απαλλαγούμε από τα κοντέινερ όπου υπάρχουν είτε σε δημοτικά είτε σε γυμνάσια. Και ένα τελευταίο, ένα νέο και σύγχρονο κλειστό γυμναστήριο στην περιοχή του Καράτεπε, για τους αθλητές μας, για την νεολαία μας. Ένα από τα επιχειρήματα των αντιπάλων σας είναι ότι ηγείστε ενός ψηφοδελτίου που υπάρχουν πρόσωπα από διαφορετικούς πολιτικούς χώρους και ότι αυτό μπορεί να είναι μειονέκτημα ως προς την αποτελεσματικότητά σας. Τι έχετε να απαντήσετε ως προς αυτό? Τα μέλη της αυτοδιοικητικής κίνησης Μπροστά συμμετέχουν σε αυτή την προσπάθεια, συμπορεύτηκαν μαζί μου με βάση την αγάπη για τον τόπο τους, τις ιδέες τους και τη διάθεση προσφοράς. Ο καθένας από το δικό του μετερίζει, ο καθένας από την εμπειρία του και τις γνώσεις του. Αυτό βάζουμε σε αυτή την ομάδα, αυτή είναι η κίνηση του Μπροστά, με αυτό διεκδικούμε την ψήφο των πολιτών, αφήνουμε τα κόμματα παρά έξω, ο τόπος έχει ανάγκη από μια μεγάλη αλλαγή και αυτή η ομάδα μπορεί να την προσφέρει την επόμενη πενταετία. Ολοκληρώνοντας τη συνέντευξή μας, θα ήθελα να πείτε το δικό σας μήνυμα στους δημότες Μυτιλήνης. Να απευθυνθώ στους νέους ανθρώπους, στις νέες και στους νέους μας, να συμμετέχουν στις εκλογές στις 8 Οκτωβρίου, να ενημερωθούν για τη διαδικασία, να διαβάσουν γιατί αφορά το μέλλον τους. Να απευθυνθώ σε όλες τις δημότησες και τους δημότες με καθαρή συνείδηση να επιλέξουν τους ανθρώπους που πιστεύουν ότι θα πάνε μπροστά τον τόπο τους την επόμενη πενταετία.